Μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με την άμεση απονομή τη δικαιοσύνη αλλά και τη ριζική ανακαίνιση του δικαστικού μεγάλου είχε την ευκαιρία να συζητήσει το μεσημέρι με του δικαστέ και το νομικό κόσμο του Ρεθύμνου ο Υφυπουργό Δικαιοσύνη Γιώργο Κότσιρα. Το μήνυμα το δικό μου είναι ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε ε, το νομικό κόσμο του Ρεθύμνου προκειμένου να λύσει προβλήματα που υπήρχαν χρόνια και τώρα λύονται όπω σα ανέφερα ε, σιγά σιγά. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτό, προκειμένου ο πολίτη του Ρεθύμνου να έχει την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Και από την πορεία του μέχρι σήμερα, στο Υπουργείο έχει δείξει ότι έχει όχι μόνο τη διάθεση, αλλά κυρίω τη γνώση προκειμένου να δώσει ουσιαστικέ λύσει σε χρονίζοντα ζητήματα που αφορούν την απονομή τη δικαιοσύνη. Ο Γιώργο Κότσιρα, συνοδευόμενο από τον βουλευτή Γιάννη Κεφαλογιάννη, συναντήθηκε με την πρόεδρο πρωτοδικών Μαρία Τσιάλτα και άλλου δικαστικού λειτουργού, καθώ και με την αντιεισαγγελέα Ρεθύμνου Στέλλα Κατσάνου, συζητώντα πώ μπορούν να καλυφθούν άμεσα τα υφιστάμενα κενά σε δικαστικού λειτουργού και υπαλλήλου των δικαστικών υπηρεσιών. Ήδη το Υπουργείο Δικαιοσύνη έχει ενισχύσει με προσπάθειες του το κομμάτι που αφορά τη στελέχωση του, των δικαστικών υπηρεσιών του Ρεθύμνου προχώρησε αυτή τη στιγμή όπως με ενημέρωσαν και προχωράει και η δεύτερη θέση Προέδρου Πρωτοδικών ενώ ενισχύουμε με θέσεις πληροφορικής και, το, δικαστικέ τις δικαστικές υπηρεσίες των δικαστηρίων ώστε να μπορέσουμε τα επόμενα χρόνια να στηρίξουμε πρακτικά και με ανθρώπινο δυναμικό και την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης που είναι ο μεγάλος και κεντρικός στόχος για την κυβέρνηση για τα επόμενα χρόνια. Το Προεδρείο του Δικηγορικού Συλλόγου μεταξύ άλλων έθεσε και το θέμα της ανακαίνησης του υφιστάμενου έργο το οποίο περιλαμβάνεται στη λίστα των έργων Μεσοσδίτ και αφορά μεταξύ άλλων στα δικαστικά μέγαρα της Κρήτης. Θα προχωρήσει η διαδικασία αυτή, μέχρι τότε προφανώς στηρίζουμε ε, τα αιτήματα και θα προσπαθήσουμε να τα στηρίξουμε τα αιτήματα του δικαστικού μεγάρου και της δίκης αυτού, ώστε και σε άλλου τύπου αλλαγές όπως είναι η πρόσβαση των ατομών με αναπηρία που, θα, που υπάρχει ήδη σε ένα κομμάτι αλλά χρειάζεται και εκεί ενίσχυση, να είμαστε παρόντες.